Καλησπέρα, μεγάλο δημοσιογράφη. Τι κάνεις, είσαι καλά? Καλά, μια χαρά. Όλα εντάξει? Ωραία. Μπράβο, Δημήτρη. Γιατί δεν πήγες στην Αθήνα, βαριέσαι? Γιατί έχουμε εκπομπές στον σταθμό Λίμπερο το πρωί, ναι. Και πρέπει να δώσουμε το παρόν. Μάλιστα. Άρα λοιπόν ούτε στα play-off θα κατέβεις την άλλη εβδομάδα? Δεν αρχίζουν την άλλη εβδομάδα τα play-off. Σημειτελικούς τέλος πάντων. Ναι. Εντάξει, όντως. Η προηγούμενη εκπομπή έχει τρεις συντελεστές. Θα λείπει ο ένας, θα βγει τηλεφωνικά. Γίνεται αυτό? Γίνεται. Θα κατέβω τώρα εγώ ημιτελικό που ψάχνω όλα μου τα όπλα, έχω ήδη απόλυση στο αγωνιστικό, χωρίς Δημήτρη Τσορμπατζόγλου? Δεν γίνεται. Το να έντυπο φέτος. Το να έντυπο δεν πήγες πουθενά, ρε φίλε. Εννοείται θα είσαι έντυπο. Πώς πήγες? Στην Τρίπολη πήγες. Εσύ στην Τρίπολη σου είχε απαγορευτεί είσοδο. Στην Τρίπολη έχασα αλλαγή. Δεν κατάλαβα τι πήγε ο Μάκη μια χρονιά. Από τη θολούρα μου και το βλάκα τη Λίγκα. Πάει στην Πελοπόννησο και σε ποια είναι αυτή. Ποια Τρίπολη, μιλάς για Τρίπολη? Εντάξει, πως γίνονται οι ομάδες στην Καλαμάτα, γι' αυτό γίνονται όλα, παιδιά. Από καλό λάδι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Από καλό λάδι. Ναι. Είναι εκεί, έχει μια ενέργεια ο Ταΐγετος, ναι, ο Λιαντίνης. Α, όπως εξαφανίστηκε ο Λιαντίνης, εξαφανίστηκε η Νίκη. Νίκη αγνοείται. Χρήσατε τι έγινε, αγόρι μου? Τώρα σας βολεύει που η Βέρεια δεν κατέθεσε τα χαρτιά? Δεν βολεύει, ρε, αφού θα πέσει αγωνιστικά η Βέρεια. Δεν του συμφέρει. Δεν. Άλλους δύο θέλουν. Άλλους δύο. Ναι, υπάρχουν αρκετοί πάντως. Θα σωθεί πάλι ο Κομπότης δηλαδή. Θα σωθεί. Γιατί... ο Κομπότης. Ο Κομπότης θα σωθεί. Έξι χωρίς άδεια. Θα πάρω τον Δημητρίο ένα τηλέφωνο να βρουν άδεια. Τι βάζουν μέσα εφημερίδες? Εσύ που ξέρεις, Χρυσάνθε. Τι έβαλε υπογραφή που κουβάλας, αυτό μας δείχνεις. Τι. Τι τους λες? Πρόστιμο στη ΣΕΚΑΠ. 38 εκατομμύρια ευρώ. Από ποια χρήση? Επιτροπή ανταγωνισμού, τι? Ξέρω εγώ. Άνοιξε το να δούμε εκεί. Γιατί πρέπει εγώ να ενδιαφέρομαι γι' αυτό? Επειδή επιβλήθηκε πρόστιμο στη ΣΕΚΑΠ. Εσύ τι, γιατί χαίρεσαι πρώτα απ' όλα? Ναι, ναι, εντάξει, άντε, έχουμε εκπομπή παρτοπούλου. Για τελωνιακές παραβάσεις το 2008. Άλλο, δεν ήταν τότε σαν. Γιατί δεν τα λες αυτά? Πρόστιμο στη ΣΕΚΑΠ. Γιατί δεν τα λες αυτά, βρε Γελία? Τότε η ΣΕΚΑΠ κρατική ήταν, ρε φίλε. Κρατική ήταν, ας πληρώσουν αυτοί. Θα πληρώσει το κράτος. Την πήρε ο Σαββίδης, τη δουλειά έχει. Έκανε, λέει, τολωνιακές παραβάσεις το 2008. Και την πουλήσανε και τα λαμόγια στο Σαββίδη. Πλήρωσε ο άνθρωπος τόσα λεφτά. Κράτησε τους εργαζόμενους. Γκρινιάζανε οι εργαζόμενοι. Κλάιν Μάνο, όλους τους κράτησε. Ναι. Τίποτα δεν έγινε. Δε με κόλλη να πούμε, βγήκανε, θα κάνει περικοπές, θα κάνει αυτά. Η εταιρεία μια χαρά εξηγιανθεί και υπάρχει και από τις ελάχιστες εταιρείες μας κάπου. Κανονικά, ναι, και δεν την ξεπουλάμε. Την πήρε από τα τουρκικά κεφάλαια. Εννοείται. Γιατί αυτή ήταν η μοναδική. Μα εκεί κάνουν πολιτική Τούρκοι, ρε φίλε. Πάνε και παίρνουν επιχειρήσεις. Και βγαίνει το πρόστιμο, ναι. 38 εκατομμύρια. Ναι. Και χαίρεται ο Χρύσανθος. Τότε ήταν μέτοχος. Προφανώς. Το κράτος επέβαλε στη διορισμένη από το ίδιο διοίκηση πρόστιμο το. Για τελωνιακές παράβασεις. Ήταν με δείξη πρωτοδικίου. Για υποθέσεις τις οποίες δεν ενημερώθηκε ο ιδιοκτήτης ο νέος όταν την αγόραζε. Μεσεγγιούχοι ήταν τότε και τέτοιοι. Πήγανε τράπεζες. Θέλαν να κατασχέσουν. Τώρα μπορεί να του ταράξει τι εισαγωγές κανονικά. Του ταράξει. Ακούς. 38 εκατομμύρια, φίλε. Όχι αστεία. Είναι λεφτά. Καλά, δεν είναι τίποτα για εμάς τους νεόπιτους 38 εκατομμυριάκια. Απλά... απλά λίγο δεν μας βολεύει η μία τώρα ρούβλι αυτό, με ευρώ. Δεν, θα αλλάξουν λίγο τα πράγματα. Επειδή δεν θα μας παρέσει ο Χρύσανθος σε αυτή τη βλακεία του, μπορείς να φύγεις, σε παρακαλώ πολύ. Γιατί έχουμε σοβαρά πράγματα να πούμε. Έχουμε παιχνίδι σήμερα. Όχι, δεν μασάμε εμείς. Δεν κομπλάρουμε να μιλήσουμε για τις επιχειρήσεις του Σαββίδη. Ναι, ρε, αλλά άμα κάποιος είναι... έχει κάποιες ενστάσεις γιατί είχαμε γίνανε... αυτό το σκοπό, ναι. Με, καλό, με σωστό τρόπο ή. Εγώ, Χρύσανθε, άκου λίγο. Τον ενθουσιασμό σου στα μάγουλα και το προγούλι τον καταλαβαίνω. Από χιλιόμετρα. Μη μου πει. Είσαι ο δημοσιογράφος του Λίμπερο, είπε για προβολή. Άστο ρε. Εγώ είμαι πιο χοντρός από σένα. Μεγαλύτερη κοιλιά σου. Λοιπόν, μας δίνει απλά το πάτημα ότι. Μεγαλύτερα τα βυζιά σου. Άντε τώρα, φύγει. Άκουλε. Επειδή άρχισε το οικονομικό ρεπορτάζ, μας δίνει τώρα το δικαίωμα ότι. Γιατί προφανώς έχει γκουγκλάρει σε κάπ. Έχει βάλει στο Google τη λέξη σε κάπ. Keyword. Και ό,τι είδηση βγαίνει, του έρχεται ενημέρωση, ειδοποίηση. Ναι, λοιπόν, γι' αυτό το βρήκες, ρε φίλε, τόσο εύκολα. Όχι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα μας δίνεις το δικαίωμα να βάλουμε κι εμείς στην Google, γιατί το ξέρουμε το κόλπο. Το Carrefour Express Δες. Να βάλουμε. Ναι. Και, ό,τι... να μάθουμε, ναι. Και να μάθουμε όλα αυτά που γίνεται με τους εργαζομένους. Ναι, ρε φίλε, ο φίλος. Ο φίλος και συνάδελφος και πολύ καλός επαγγελματίας. Το στείλε. Καλά. Άμα τον κεράσω εγώ καφέ take away στο Σάρωθρον. Που φεύγει και πάει μετά στην εφημερίδα του από εκεί κατευθείαν, να μου τρυπεί τη μύτη. Τέλος πάντων, το θέμα μας είναι το εξής.
ότι τη στιγμή που οι υπάλληλοι του Carrefour είναι έξαλλοι. Είναι 8 μήνες απλήρωτοι. 8 μήνες απλήρωτοι. Τη στιγμή που η Βέρεια, που και καλά δεν ελέγχει ο μεγαλομέτοχος του Άρεος, ωραία, δεν κατέθεσε καν τα χαρτιά και θα πέσει κατευθείαν, που θα έπεφτε έτσι και αλλιώς, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Τη στιγμή που ο προπονητής της ομάδος του ανακάλυψε στα 35 ότι ο Ρόλ Μπράβο μπορεί να παίξει αμυντικό σχάφ, ενώ έχει παίξει 8 χρόνια στη Ρεάλ και 5 στον Ολυμπιακό. Και μη πω τι έχω μάθει γι' αυτό και πώς έπαιξε αμυντικό χαφ, γιατί δεν τα γράφεις, αφού θες τώρα να τα... θα τα πω στον αέρα, άμα μπεις. Ο κύριος Αγκόπουλος κάνει το καλύτερο ρεπορτάζ και τα είπε όλα. Εμάς μας το περεπόρτερ άλλου εκδοτικού συγκροτήματος. Τι είπε. 5 με 6, τι είπε. Τα είπε. 5 με 6 και ο Σαββόμπλος. Ότι τον πήρανε χέρι-χέρι τον Ραούλ Μπράβο και τον πήγανε για δεκάδα. Αυτό είπε. Και γι' αυτό τον έδιωξε μετά. Ε. Ασχοληθείτε να ασχοληθείτε με τον μεγάλο Άρη. Ερχόμαστε! Ερχόμαστε! Πάρτε φόρα! Ο Χρύσανθος, ξέρεις γιατί χάλα. Χάρηκε! Με χορηγία από τη Λαμία του. Αυτό είναι άλλο, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Ο πιο δυνατός. Είναι ο γραμμένος να τους αποκηρύξει αυτούς. Να σου πω, έχει ένα ραδιόφωνο εκεί στα Κωνσταντινοπολίτικα που κυνηγάει το γραμμένο κάθε μέρα. Μπορείς να πας στον Πούλο να πας εκεί πέρα. Μπορείς να πας στον Πούλο να πας εκεί πέρα. Τι κάνεις αυτό που κάναμε εσάς χτες. Τι κάναμε. Ότι επειδή κάνατε κριτική αμέσως θα είστε κατά του Ίβιτς. Μην κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν σωστό. Δεν είπε κανείς ότι είμαστε κατά του Ίβιτς. Αποσύρω το κορμί μου. Φιλιά στους εργαζομένους στον Carrefour Express. Φιλιά στους εργαζομένους του Carrefour. Γιατί χρωστάει 27 εκατομμύρια ο Μαρινόπουλος στον Καρυπίδη και δεν τα δίνει. 27 εκατομμύρια. Το 7 το 6 του ψεύτη, όποτε και να γίνει. Εγώ, με τα 38 εκατομμύρια, εγώ πιστεύω χάρηκε γιατί θα έχει το κράτος έσοδα να πληρώσει το επίδομα τριτεκνίας. Εγώ εκεί το αποδείχω. Εγώ. Γιατί. Να σε είδε. Μα περιμένει και τέταρτο. Υπάρχει... Πότε γεννάς, ρε. Πόπορε, φίλε. Τον Αύγουστο, τέλη ή αρχές. Γιατί τέλη θα ήταν σαν και μαζί μου. Τι είναι. Μπορείς να τι την είναι, πεις ξέρουμε. Λίγο. Κοριτσάκι πάλι. Χρήσατε. Λοιπόν, μπορείς να της πεις να καθυστερήσει λίγο καμιά 15-20 μέρες να γεννηθεί εκεί προς τα τέλη. 25-26 κάπου εκεί, 27 Αυγούστου. Ε, θα το πάρουμε υπό τη σκέψη μας αυτό το παιδί. Εγώ δύσκολα. Πάμε παρακάτω. Θα το βαφτίσει το ΠΑΟΚ 24 αυτό το παιδί. Ναι. Αυτό το παιδί θα το βαφτίσει το ΠΑΟΚ 24. Το έχεις ήδη ταγμένο. Το τέταρτο. Ποιος θα το βαφτίσει. Όχι. Το βαφτίσουμε εμείς. Δηλώνουμε συμμετοχή. Γιατί. Γιατί εγώ όχι. Τι λες ρε βλάκα, τα δώρα που πάω εγώ στον... Τι όχι λέει? Ρε, είναι γαλαντόμος. Είναι γαλαντόμος. Αγανάξε τον πατσοκού, φεύγει. Τι έγινε. Φεύγει, φύγε έτσι. Φύγε, εσύ φύγε, τον αγανάκτησες. Τι κάνουμε τώρα. Τι κάνουμε, διάλειμμα. Ε, όχι, τα είπαμε όλα. Τα είπαμε όλα για να πάρουμε φόρα. Ο Χρήστατος θα κάνει εκπομπή, έκανε 2 ώρες, θα κάνει και μία μετά. Θα το κάνουμε και Χρήστατος FM. Εντάξει. Αναδομώ. Στην παρέα μας το πρώτο μέρος της εκπομπής. Έχει μια εκπληκτική σελίδα στο Facebook που βλέπω, γιατί έχω κάνει like ότι ανεβάζει και διάφορες δουλειές της. Αναδομώ, εξαιρετικές. Μπαίνετε, βλέπετε και διαγωνισμούς οι οποίοι γίνονται συχνά πυκνά και ό,τι προσφορές υπάρχουν. Κάνετε και share αν θέλετε για να το μάθουν και άλλοι φίλοι σας. Έως 6 άτοκες δόσεις για κάθε ανακαίνιση από την Αναδομώ. Και προνομιακά πακέτα, πάντα με ακρίβεια, πάντα με σωστά χρονοδιαγράμματα και με τους καλύτερους τεχνικούς για μια έτσι οργανωμένη δουλειά. 2-3-11-2-41-508 για να κλείσετε ένα ραντεβού, να μιλήσετε με τους ανθρώπους της Αναδομώ και να αλλάξετε τον επαγγελματικό σας χώρο ή το σπίτι σας. Μπειρατής, κάθε Τετάρτη ο Κώστας Σαχπάζης παίζει τις μουσικές του, κλασικό ροκ βέβαια, και ότι ουσιαστικά... Και εκπτώσεις, προσφορά μείον 1 ευρώ με όλες τις βαρελίσκες μπύρες. Πειρατής Διογένους 17 στην Κάτω Τούμπα. Πάμε στο διάλειμμα να επιστρέψουμε με κανονική ενημέρωση το τι γίνεται για το Περιστέρι, το τι άλλο κυκλοφορεί. Και ζητάμε συγγνώμη ταπεινά που μας παρέσυρε το παιδί από το Βαθύλακο σε έναν διάλογο που ακουγόμασταν μόνο εμείς και όχι αυτός. Επικοινωνούμε με μηνύματα. FM γράφεται κενό. Αφήνετε το μήνυμα στο 545-26. Αγωνιστική σήμερα για το ποδόσφαιρο, 27η. Ένα μάτς από όλα ήδη έχει πάρει μια ιδιαίτερη μορφή. Από το πρωί υπάρχει πληροφορία ότι η Βέρεια δεν κατέθεσε τίποτα αναφορικά με την αδειοδότησή της. Το παράτησε. Και πλέον ο αγώνας Βέρεια-Παζιάννα ή μάλλον όλοι οι αγώνες της Βέρειας από εδώ και πέρα
τι να πω, έχουν τυπική σημασία. Όχι τυπική, υπάρχει... θα ασχοληθούμε αρκετά πιστεύω. Δεν υπάρχει κύρωση, απλά. Δηλαδή, ας πούμε, δεν υπάρχει τιμωρία, δεν κατέθεσε φάκελο, μηδενίζεσαι. Όχι, απλά δεν... ξέροντας όλοι ότι έχει πέσει, δεν έχει κανένα κίνητρο να κερδίζει τα παιχνίδια. Είναι ρυθμιστής με έναν τρόπο unfair, θα έλεγα. Δηλαδή, ίσως θα πρέπει να υπάρχει ένα ποινολόγιο. Για παράδειγμα, ήδη το μάτς το σημερινό βγαίνει από τις στοιχηματικές εταιρείες. Δηλαδή, δεν μπορούν να προβλέψουν τι θα γίνει, δεν θέλουν να το δώσουν προς στοιχηματισμό. Είναι μια συνέπεια και αυτή. Ποιο πρόλαβα, είναι? Πρόλαβα, έπαιξε μια ανατροπή. Ο αγώνας Βέρεια Παζιάννενα. Βέρεια Παζιάννενα, ναι. Τώρα, από εκεί πέρα, ο Ηρακλής που έχει πρόβλημα και επίσης με την αδειοδότηση δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα. Ο Μπουκουβάρας λέει υπέγραψε σήμερα. Κάτι άλλο θέμα αυτό. Ναι, υπέγραψε χωρίς να πάρει λεφτά ο άνθρωπος. Άλλο το θέμα αυτό με την αφαίρεση βαθμών και άλλο όλα τα υπόλοιπα τα οποία προφανώς δεν, για τα οποία δεν έχω δοθεί λύση. Ο Ηρακλής θα κατέβει να παίξει τον Λεβαδιακό, θα διεκδικήσει βαθμολογικά τη σωτηρία, να ξεπεράσει τον Λεβαδιακό δηλαδή. Ναι. Αλλά... και μετά θα προσπαθήσει να κάνει ένα φάκελο που απλά να μην έχει δικαίωμα μεταγραφών. Να είναι ένας. Ό,τι να κάνει το έκανε. Τώρα άλλες υπογραφές δεν μπορεί να πάρει. Ό,τι να κάνει το έκανε. Αν έκανε τίποτα με αυτό που κατέθεσε. Που όλες οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έχει εξασφαλίσει τίποτα. Ναι. Ούτε υπογραφές, ούτε φορολογική, ούτε ασφαλιστική ενότητα, ούτε τίποτα. Και... παρ' όλα αυτά, τι να πει στους παίκτες και τον προπονητή, να μην παλέψετε. Πάνω σε αυτό προκύπτει τώρα το σενάριο τι γίνεται σε περίπτωση που κάποια ομάδα τιμωρηθεί με υποβιβασμό. Αν είναι ήδη υποβιβασμένη βαθμολογικά, δεν έχει κανένα αντίκτυπο. Αν δεν είναι υποβιβασμένη βαθμολογικά, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει περίπτωση τρίτη ομάδα από την Football League να διεκδικήσει την άνοδό της και την αντικατάσταση με την ομάδα αυτή. Εκεί ανοίγει τώρα μια συζήτηση. Γι' αυτό και το Ηρακλής Λεβαδιακός έχει τρομερό ενδιαφέρον για όλες τις ομάδες, ακόμα και της Football League. Και ο Όφη μπαίνει στο κόλπο και, τα Τρίκαλα μπαίνουν στο κόλπο, γιατί είναι κοντά με τον Άρη στη βαθμολογία. Έχω φωνή ότι θα γίνει διπλό η Λεβαδιά σήμερα. Πάμε να μιλήσουμε. Ξέρεις για ποιο λόγο? Ναι. Γιατί όλοι μου λένε ότι είναι κλειδωμένο άσο. Να μιλήσουμε. Πάμε να μιλήσουμε για τον αγώνα του Ατρόμητου με τον ΠΑΟΚ. Το βασικό θέμα και της εκπομπής. Ξεκινάμε με τους γηπεδούχους. Με τον συνάδελφο από το SDNA, τον Μάκη Τσαθάτο, ο οποίος είναι τώρα στη γραμμή. Μάκη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Μάκη. Γεια σας και από μένα, στο όμορφο. Γεια σου, Μάκη. Όλα καλά? Όλα καλά, εσύ. Έχουμε καλά να τα πούμε από εκείνα τα πρωινά, έτσι που έβγαινες καμιά φορά. Ναι, από τότε να τα πούμε. Ναι, ναι. Τι γίνεται στον Ατρόμητο, ένατη θέση, 35 βαθμοί, πώς βλέπουν το φινάλε τη σεζόν? Κοιτάξτε, στον Ατρόμητο έχει τελειώσει χρονιά από θέμα στόχων. Δεν υπάρχει κάτι άλλο παρά μόνο το κίνητρο του γοήτρου, της ψυχολογίας για τη νέα σεζόν. Δηλαδή το παιχνίδι δεν έχει κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον για τον Ατρόμητο. Περισσότερο έχει το ΠΑΟΚ, φαντάζομαι ότι έχει. Εν όψη του σημερινού αγώνα, απουσίες, ο Μπρίτο νομίζω είναι από... Το Μπρίτο τους ή άλλους δεν είναι, υπολογίζεται. Δηλαδή είναι από τότε που έχει έρθει ο Σαμπίντο, είναι στον πάγκο. Όχι στον πάγκο, είναι εξέδρα. Ναι. Οπότε δεν λογίζεται ως απουσία. Λογικά θα δούμε σήμερα πιο ορθολογικό σχήμα σε σχέση με το μάτι στον Πανιόνιο. Mm-hmm. Ο Λεταλέκα αντιμετώπισε ένα προβληματάκι στον Αστράγαλο, αλλά δεν νομίζω ότι θα παίξει με ένα βασικό. Ναι. Έχεις κάποιο πιθανό σχήμα, δηλαδή, με βάση πληροφορίες, ρεπορτάζ ή δοκιμές? Κοιτάξτε, με το Σαμπίντο είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, αλλά εντάξει, στο 4-2-3-1 θα πάει, δεν το αλλάζει το σύστημα. Ναι. Τον Κορμπούνο θα δούμε κατά τα δοκάρια. Στο κεντρικό δίδυμο ο Ζησόπουλος επιστρέφει μαζί με τον Φιτανίδη. Κυβρακίδη δεξιά. Αριστερά ο Κατράνης. Mm-hmm. Στα χάφο ο Ούμπιντες με τον Μανιάτη. Μπροστά ο Τόνσο. Και στις τέργες η Λιμνιός με την κοινή θεωρώ. Νομίζω ότι έχει πλεονέκτημα σε σχέση με τον Πλατέλα. Mm-hmm. Και στην κορυφή ο Ντάουντα. Ο Ντάουντα λες και όχι ο Λεταλέκ με το πρόβλημα που είχε στον Αστράγαλο. Ναι, γιατί θεωρώ ότι θα κάνει και ένα rotation ο Σαπίντο πέρα από τον τραυματισμό που είχε ο Γάλλος. Ναι. Μάκη, πώς πήγε αυτή η χρονιά? Πολλά, πολλά πάνω, πολλά κάτω, σερί θετικά, σερί αρνητικά. Το πιο εντυπωσιακό σερί εκεί το Νοέμβριο, Δεκέμβριο, με πολύ καλό ποδόσφαιρο, όπως και το διπλό στη Ντούμπα, το διπλό στη Λάρισα. Τι εξήγηση δίνουν για την πορεία του Ατρομήτου με τόσα έτσι καμπανεβάσματα? Κοιτάξτε, νομίζω ότι η χρονιά ξεκίνησε λάθος από την αρχή. Από εκεί και πέρα έγινε μια αλλαγή εκεί με τον Κορακάκη. Η ομάδα πήρε λίγο τα πάνω ψυχολογικά. Μπήκαν μέσα και κάποιοι πιτσιρικάδες που τους ήξερα από την ΚΑΠΑ 20. Δηλαδή κυρίως λειτουργήσε ως προς το ψυχολογικό
η καλή απόδοση στο δρομή του. Από εκεί και πέρα τα προβλήματα που υπήρχαν από την αρχή της χρονιάς βγήκαν στην πορεία. Και έτσι έμεινε εκτός στόχων από νωρίς. Δεν έχει τον ίδιο κορμό πολλά χρόνια, ρε Σιμάκη, ο Ατρόμητος. Δηλαδή δεν έχει κορεστεί κάπως. Αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα και φαντάζομαι ότι θα γίνουν κάποιες σαρωτικές αλλαγές το καλοκαίρι. Πιστεύω δηλαδή ότι άμα ξυπνήσω, άμα κοιμηθώ τώρα και ξυπνήσω σε 20 χρόνια, στόπερ στον Ατρόμητο θα είναι ο Φιτανίδης με τον Λαζαρίδη. Δηλαδή αυτή είναι η αίσθησή μου. Δηλαδή... Το γέλιο όμως είναι ότι ο Φιτανίδης, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν είναι μεγάλος ποδοσφαιρικά σε ηλικία. Δηλαδή, 30, δεν είναι. 32 χρονών. 32 χρονών. Ναι. Απλά τον θυμάσαι εδώ και χρόνια να παίζει δίδυμο με τον Λαζαρίδη. Δηλαδή είναι και αυτή η κατάρα. Σε εισαγωγικά, ρε παιδί μου. Αυτό για του χρόνου, δηλαδή, σκέφτονται στον Ατρόμητο να τον αλλάξουν λίγο τη δομή της ομάδας. Να του χρώσουν μια ριζική ανανέωση. Νομίζω ότι θα γίνουν πολλά αρκετές αλλαγές. Δεν ξέρω ποια συμβόλαια θα ανανεωθούν, ακόμα είναι υποσκέψη αυτό το πράγμα. Και φαντάζομαι ότι θα δοθεί και ευκαιρία σε κάποιες πιτσιρικάδες από την ΚΑΠΑ 20. Μάκη, η άποψή σου για την φετινή παρουσία του Λιμιού, κατά πρώτο λόγο και του Κατράνη, ποια είναι, ότι ξεχωρίζουν, ότι εντυπωσιάζουν, ότι απλά έχουν κάνει μια καλή χρονιά? Τι λες, βλέποντάς τους σε τόσα παιχνίδια? Νομίζω ότι ξεχωρίζουν σε σχέση με τα γενικότερα με το κλίμα που επικρατεί στον Ατρόμητο και το ποδόσφαιρο που έχει παίξει φέτος. Mm-hmm. Δηλαδή φαίνεται ότι ο Λιμιός και ο Κατράνης έχουν δώσει μια αισιοδοξία, ξέρω, στην ομάδα. Mm-hmm. Νομίζω ότι περισσότερο εξέλιξη έχουν αυτοί οι δύο παίκτες. Δηλαδή ότι αν δουλευτούν σωστά, γιατί είναι ακόμα 19 χρονών παιδιά, mm-hmm. νομίζω ότι έχουν μέλλον. Οι δικές σου πληροφορίες και το ρεπορτάζ της ομάδας αναφέρουν ότι συζητάει η ΠΑΕ για την παραχώρησή τους. Ναι, εγώ ξέρω ότι περιμένουν αυτές τις μέρες προτάσεις από τους, μεγάλους. Μάλιστα. Και από ό,τι ξέρω συγκαταλήγεται και ο ΠΑΟΚ μέσα, οπότε ναι. Φαντάζομαι θα είναι μια ευκαιρία να το ξεκάρει από κοντά σήμερα. Ότι δηλαδή ο Ατρόμητος είναι ανοιχτός και μάλλον θα μιλήσει, ναι, με τους ενδιαφερόμενους και θα καταλήξει ποια είναι η πιο συμφέρουσα πρόταση. Και μάλιστα έχουν βγει και τα ποσά που, για πες, που θέλει ο Ατρόμητος. Mm-hmm. Κοντά στο 1 εκατομμύριο για το Λιμιό και γύρω στα 800 για τον Κατράνη. Φαντάζομαι ότι μπορεί να πέσουν και λίγο πιο κάτω, αλλά πάνω κάτω εκεί είναι περίπου. Ναι. Είναι τόσα τα χρήματα που, τα οποία θα ξεκινήσει προφανώς ο Ατρόμητος τη διαπραγμάτευση. Τη διαπραγμάτευση, ακριβώς, ναι. Μάλιστα. Με Σαπίντο. Είναι σταθερός, είναι σίγουρος? Υπάρχει θετικό κλίμα για τις δύο πλευρές. Και μετά το Πάσχα θα γίνει μια συνάντηση για να τα βρουν, φαντάζομαι. Είναι ευχαριστημένος και ο Πορτογάλος και στον Ατρόμητο έχουν δει κάποια στοιχεία που τους αρέσουν. Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο για το σημερινό παιχνίδι δεν έχουμε. Έτσι μας είπες ότι μετά την ήττα από την ΑΕΚ και τον Πανιόνιο, μάλλον ο Ατρόμητος, εντάξει, δεν προλαβαίνει. Δεν προλαβαίνει την πεντάδα. Είναι 8 βαθμοί διαφορά από την πέμπτη θέση και έχει και από, πάλι, και από πάνω και άλλες ομάδες. Ναι, ναι, είναι δύσκολο. Οπότε φαντάζομαι ότι πρέπει να κάνει το 4-4 και να υπάρχουν και απώλειες στα άλλα παιχνίδια. Σωστά. Μάκη, ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά. Να είστε καλά. Επίσης. Καλή δουλειά. Τη Φάκου δώσε, φιλιά, την πάρεις γήπεδο. Έγινε. Αυτά για την ομάδα του Περιστερίου, την οποία τη βρίσκει ο ΠΑΟΚ σε μια σχετικά αδιάφορη φάση τώρα στην Ελλάδα, γενικά στη Μεσόγειο το κίνητρο πάντα παίζει, ναι, ναι, ρόλο. Τελευταίες αγωνιστικές, σήμερα το κίνητρο το έχει ο ΠΑΟΚ και πρέπει να έχει κίνητρο, γιατί ψάχνει ένα καλό αποτέλεσμα, πολύ καλό, για να ανέβει η ομάδα του ΠΑΟΚ. Αυτοπεποίθηση χρειάζεται, ψυχολογία χρειάζεται, δεν έχει πάθει και τίποτα κακό για να εξηγήσει αυτό το τελευταίο δίμηνο που δεν παίζει. Δεν αποδεί καλό ποδόσφαιρο, μάλλον θέλει λίγη τόνωση. Ναι, γιατί αν, ας πούμε, για παράδειγμα είχε αποκλειστεί από το κύπελο, θα έλεγες ότι δημιούργησε κλειδονισμούς, ναι, μια αποτυχία. Δεν συνέβη κάτι που να δικαιολογεί, ας πούμε, εξωαγωνιστικά αυτήν την πτώση. Συνέβη ο τραυματισμός του Πρίγιοβιτς. Πάλι δεν μπορείς να πεις ότι είναι τόσο μεγάλο το σοκ. Και δεν επηρεάζει ο center for συγκεκριμένος την απόδοση όλης της ομάδας. Ο center for είναι εκτελή. Ο ΠΑΟΚ πλέον δεν έχει τόσο μεγάλο πρόβλημα εκτέλεσης. Το είπαμε. Είχαμε τις πλευρές που δουλεύαμε
ακυρώθηκε η αριστερή, γιατί δεν βγαίνουν συνεργασίες μεταξύ Νέοβατς και Ρίκη. Τουλάχιστον στο επίπεδο του Ροντρίγκες. Εντάξει, και στον άξονα δεν είχαμε ποτέ δημιουργία. Λίγο μπίσες βάλαμε στα μικρά παιχνίδια. Εντάξει, ο Μάτος πέρασε ένα τεφορμάρισμα. Πώς θα δημιουργήσεις, ο Τζάλμα χτύπησε. Πώς θα δημιουργήσεις άμα έχεις αυτά τα δεδομένα. Εκεί είναι το πρόβλημα όλο. Αμυντικά δεν έχουμε θέματα. Σοβαρά. Τα δύο τελευταία διπλά του ΠΑΟΚ του Περιστέρη έχουν πολλές ομοιότητες. Τα αναλύσαμε και χθες. Γενικά δεν είναι και πολλά τα διπλά. Έτσι κι αλλιώς στην έδρα αυτή. Φέτος ο ΠΑΟΚ δεν έχει κερδίσει τίποτα στην Αθήνα. Έχει χάσει όλα τα ματς. Είτε έπαιξε καλά όπως με τον Ολυμπιακό, είτε έπαιξε χάλια όπως με τον Παναθηναϊκό με την ΑΕΚ. Με τον Πανιόνιο ήταν αδικήθηκε. Έχει χάσει όλα τα ματς. Τα δύο τελευταία διπλά στο Περιστέρι έχουν πολλές ομοιότητες. Προηγήθηκε ατρόμητος και ο ΠΑΟΚ γύρισε τα παιχνίδια στο τέλος. Ήταν εκείνο το ματς των play-off του 14 με τις ασίστ του Λίνο στο τέλος που έβαλαν γκολ ο Σαλπικίδης και ο Αθανασιάδης. Ήταν το περσινό πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι, έτσι το ξεκίνημα με την ανατροπή με Μπερμπάτοφ και με Μακ. Ανατροπή αφού προηγήθηκε ο ατρόμητος στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Και θυμίζουμε ότι ήταν διπλά που έδωσαν μεγάλη όθηση. Δηλαδή, επειδή είναι η έδρα, είναι ο αντίπαλος δυνατός, το διπλό εκεί σε βοηθάει όχι μόνο βαθμολογικά. Γι' αυτό λέμε ότι και σήμερα ένα αποτέλεσμα θα τονώσει πάρα πολύ την ομάδα. Το χρειάζεται πάρα πολύ. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Τι να, ούτε ρόστερ θα αλλάξει, ούτε θα επιστρέψει κανείς, ούτε. Μόνο ψυχολογία. Νίκες. Μόνο νίκες, η μία νίκη να φέρει την άλλη. Αυτό χρειάζεται και σήμερα με τον Ατρόμητο σχετικά διάφορο. Στη θεωρία πάντα, γιατί το αδιάφορο μπορεί να τους απελευθερώσει και να παίζουν πολύ ωραία. Πρέπει του ΠΑΟΚ να μπουν και να τους δείξουν ότι θέλουν πιο πολύ το μάτς. Αυτό εύκολα το λες, αλλά μέσα στο γήπεδο πρέπει να το να πείσεις. Στις μονομαχίες, στις διεκδικήσεις, επιθετικά, αμυντικά, σε όλους τους τομείς. Θα πούμε και σε λίγο για τα σχέδια του ΠΑΟΚ. Στην Αθήνα είναι ο Γιώργος Πατρίδης, θα μιλήσουμε και μαζί του. Έκανε μια δοκιμή χθες ο Ίβιτς. Συνήθως αυτό που δοκιμάζει κατά 90% ή 100% είναι και αυτό που κατεβάζει στο παιχνίδι. Τώρα άμα θα αλλάξει ένα παίχτη, το έχει κάνει και αυτό. Okay, πάντως μια εικόνα έχουμε και η εικόνα αναφέρει ότι θα γίνουν αρκετές αλλαγές σε σχέση με την Κυριακή. Ένα γενικό φρεσκάρισμα. Εικόνα δεν έχουμε μόνο για τον τερματοφύλακα. Εκεί δεν ξεκαθαρίζει, η προπόνηση δεν έδειξε τι θα κάνει. Είναι σημαντικό θέμα για την ενδεκάδα, ποιον θα επιλέξει. Και όχι μόνο για την ενδεκάδα, γιατί αυτός που μάλλον θα παίξει σήμερα προφανώς θα πάρει και τα επόμενα παιχνίδια. Δεν μπορεί να γίνονται αλλαγές συνέχεια. Είτε είναι ο Μπρίκιτ σήμερα και πάρει δεύτερο συνεχόμενο, είτε είναι ο Γλύκος και επιστρέψει, αυτός που σήμερα θα παίξει λογικά θα παίξει και Κυριακή, θα παίξει και Μεγάλη Τετάρτη, θα πάρει όλα τα παιχνίδια. Σε λίγο θα δούμε ποιους δοκίμασε στην άμυνα, οι αλλαγές που κάνει στο κέντρο, μεσοεπιθετικά η σημαντική αλλαγή που δοκίμασε και προφανώς θα τη δούμε στο γήπεδο, και center for που πρέπει να αλλάξει. Τι να πεις για τα center for, έχουν υποθεί τα πάντα. Είναι η, τι να πω, είναι η σειρά του Κουλούρη. Το πας εκεί, ότι είναι η σειρά του Κουλούρη. Θα το βρει ο Κουλούρης. Θα το βρει. Ναι. Θα το βρει, δεν γίνεται. Είναι σε κακή ψυχολογία. Χρειάζεται ένα δύο. Όχι ακριβώς σε κακή ψυχολογία. Έχει, δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά το παιδί. Έχει τρελαθεί. Για κάποια παιδιά που είναι ακόμα σε αυτήν την ηλικία και σε αυτήν την νοοτροπία, είναι λίγο δύσκολο αν η ομάδα δεν δουλεύει ρολόι να δείξουν το κάτι παραπάνω. Επειδή η ομάδα ψυχικά δεν δουλεύει για τα φόρ. Αυτό είναι σαφές, ναι, εντάξει. Αυτό. Πολλές ναι. φορές είναι εξαφανισμένα. Ο Κουλούρης είναι από αυτούς που συμμετέχουν στο παιχνίδι. Δεν είναι εκτός παιχνιδιού. Απλά είναι γκαντέμις. Με τον Πρίγιοβιτς κόρη... πώς δούλευε. Με τον Πρίγιοβιτς έτυχε, ρε φίλε. Εντάξει, δηλαδή, 4 παιχνίδια, 5. Δεν δούλευε η ομάδα επί 2 μήνες που έκανε 20 τελικές για τα φορ. Κάτσε, ρε φίλε. Υπήρχαν και παιχνίδια όμως που ο Πρίγιοβιτς δεν την ακούμπησε. Δεν υπήρχαν. Δεν γίνονταν τελικές με τα φορ, Δημήτρη. Πώς δεν γίνονταν. Είχε παρεμβέστα σου. Από 3 δοκάρια για ο καθένας και από 10 χαμένες ευκαιρίες. Δεν έχουν χαμένες ευκαιρίες. Πιο λίγες έχουν. Και οι δύο, το ίδιο. Οι τελικές τους είναι ελάχιστες σε σχέση με το πόσο θα πρέπει να έχει ένας φορ. Ένας φορ πρέπει να έχει 4-5 τελικές στο παιχνίδι. Πάλι δικό τους πρόβλημα. Αυτή ήταν ένα-δύο
δικό του πρόβλημα. Είναι και δικό του πρόβλημα, είναι και η ομάδα, ρε φίλε. Στο μάτς με την ΑΕΚ ποιος έπαιξε φόρ. Και οι δύο δεν έχουν καμία δικαιολογία. Δεν υπάρχουν για δικαιολογία. Πέρασαν χρόνια από τότε που δικαιολογήθηκαν. Χρόνια δηλαδή. Έχουν και οι δύο. Εντάξει, του βάζουμε ομαδικά. Ειδικά ο Αθανασιάδης. Κυρίως ο Αθανασιάδης. Τον Κουλούρη δεν πρέπει να τον αδικούμε τον Κουλούρη. Σου δώσε και ένα παιχνίδι τον Κουλούρη. Ένα. Αν πει ένα θα πρέπει να σου δώσει. Και ο άλλος έδωσε ένα, τι να κάνουμε. Πού έδωσε ένα. Στην Ευρώπη. 40 έχει παίξει ο Παύλος. 45. Τέλος πάντων. Πολύ σοβαρό το θέμα. Είπαμε σήμερα η σειρά του Κουλούρη. Θα δούμε. Λογική έχει πάντως, έστω και έτσι, εντός με τη Λάρισα να παίζει ο Θανασιάδης και εκτός να παίζει ο Κουλούρης. Λογική έχει. Λογικό είναι και αυτό. Βέβαια, ναι. Έστω και αν δεν είναι. Εξτρέμ. Εξτρέμ, είπαμε, ο Κίτσιο δοκιμάστηκε. Θα το αναφέρουμε με το που επιστρέψουμε. Το σχήμα που δοκίμασε χθες και όλες τις αλλαγές που σκέφτεται να κάνει, γιατί είναι αρκετές σε σχέση με το μάτς της Λάρισας. Λοιπόν, κλείνουμε την πρώτη ώρα. Φίλος ρωτάει. Να απαντήσουμε σε αυτόν τον φίλο. Ναι, δύο ερωτήσεις έχουμε. Ας απαντήσουμε τώρα. Όχι, θα απαντήσουμε μετά. Και τις δύο. Με το που επιστρέψουμε. Και για τα εισιτήρια σήμερα και για τον Ίβιτς που ρωτάει εδώ άλλος ο φίλος. Με πειρατή. Κλείνουμε την πρώτη ώρα. Τετάρτη σήμερα. Και πάλι προσφορά ιδιαίτερη. Μείον ένα ευρώ όλες οι βαρελίσιες μπύρες στον πειρατή. Και Classic Rock Night. Τετάρτη είναι σήμερα. Τετάρτη είναι σήμερα. Τετάρτη, ναι. Βεβαίως, κάθε μέρα κάτι ξεχωριστό και σε πρόγραμμα και σε live και στις μπύρες. Έχει και πολλές τέτοιες, έτσι, πολλές οθόνες. Σήμερα δείχνουμε τα παιχνίδια, έχει εμβόλυμη αγωνιστική, θα γίνει χαμός εκεί στον πειρατή. Και αναδομώ για έτσι μια αξιόπιστη και ευθυνή ανακαίνιση του χώρου σας και με εξαιρετικούς όρους πληρωμής, με άτοκες δόσεις και με προνομιακά πακέτα, ακόμα και χρηματοδότησης, για να γίνει η δουλειά σας γρήγορα και με τα κατάλληλα υλικά. Απευθύνεστε στο 2311-241-508, μπαίνετε στο site anadomo.pavlaanakenisi.gr ή μπαίνετε στο Facebook στη σελίδα της Αναδομό που είναι γραμμένη στα ελληνικά και εκεί βλέπετε και διάφορες προσφορές, διαγωνισμούς, διάφορα πράγματα που κάνει στα social media ή Αναδομό. Χορηγός στο πρώτο μέρος λοιπόν. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε και κάνουμε ακόμα πιο συγκεκριμένα τα αγωνιστικά, διότι σήμερα έχει ποδόσφαιρο, παίζει ο ΠΑΟΚ στις 5 και 4 με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Με αυτά και με αυτά, σε 4 ώρες έχουμε ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Αλήθεια. Σε 2 ώρες έχουμε πρωτάθλημα. Παίζει το πρώτο μάτς της ημέρας. Ξάνθη, Πανετολικός. Η Ξάνθη έχει ένα κίνητρο ακόμα, βεβαίως, ελπίζει. Και το... Παράδοξο, το ιδιαίτερο της σημερινής μέρας ραδιοφωνικά είναι ότι οι δύο ομάδες που παίζουν στη Super League της Θεσσαλονίκης παίζουν την ίδια ώρα. Οπότε ναι, θα έχουμε ένα θέμα και με το Λίμπερο. Εμένα μου αρέσουν αυτά. Όταν είναι όλα τα παιχνίδια μαζί, μαζί λίγο στο ένα, λίγο στο άλλο. Βαριέμαι αυτή τη συνεχόμενη μετάδοση που είναι από ένα παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή να ακούω τον Ηρακλή και να έχω άγχος τι γίνεται με τον ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, και το ανάποδο. Οπότε ειδικά οι φίλοι του Ηρακλή που έχουν σήμερα μεγαλύτερη αγωνία θα έχουν και τη μερίδα του Λέοντος. Ναι, θα πάνε στο γήπεδο, θα το συζητάω. Θα πάνε στο γήπεδο. Ένα λόγο. Θα έχει πιο πολύ κόσμο που ναι, γιατί και η καφετέρια έχει θέμα, τι θα δείχνει. Αν και πλέον εντάξει, τεχνολογικά διγίνεται. Η Ηρακλή θα δείχνει. Δύο πάρε. Εννοείται, ρε φίλε. Γιατί είναι το σημαντικό μάτς. Εμείς ασχολούμαστε κυρίως με το μάτς του ΠΑΟΚ. Ακούσαμε τι γίνεται στον Ατρόμητο. Ψυχολογία, απουσίες, ναι, πιθανή εντεκάδα. Ακόμα και το τι ζητάει ο Ατρόμητος, πώς ξεκινάει για τον Λιμνιό και τον Κατράνη, τους δύο νεαρούς του. Που κάνουν μια καλή πορεία. Μάρκετινγκ κάνει με αυτούς. Ναι. Τους δίνει υπεραξία. Είναι 4-5 ματσάκια που μπορεί να τους φτιάξει ακόμα περισσότερο. Και θα περιμένει να μπει σε επιστηριασμό. Αυτό το συμφέρει. Να αρχίσει να μαζεύει προτάσεις όπως έκανε ο Πανίνιος για τους δικούς του πριν από λίγο καιρό. Ναι, θα το κάνει τώρα ο Ατρόμητος. Είναι η άλλη όψη του νομίσματος που λέγαμε ότι δεν έχει κίνητρο ο Ατρόμητος. Μπορεί να μην έχει κίνητρο για να περάσει τα play-off ή οτιδήποτε, αλλά έχουν κίνητρο οι παίχτες του να κλείσουν καλά τη χρονιά, γιατί έρχονται μεταγραφές και. Δεν το έχει σε τίποτα ο Λιμνιός, ξέρω εγώ, σε παστελώσει ένα γκολ γιατί θέλει να πάρει μεταγραφή. Έτσι είναι αυτά. Ναι. Άμα σε βρει όπως ήσουν στα προηγούμενα μάτσα εσύ, δεν θα σου χαριστεί ο κάθε Λιμνιός. Τρεις ώρα λοιπόν, Ξάνθη Πανετολικός, 5 και 4. Λάρισα Αστέρας Τρίπολης, που λογικά έχει 4, μεγάλο ενδιαφέρον, αν και τώρα έτσι πως είναι η κατάσταση. Ηρακλής Λεβαδιακός, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, Βέρεια Πας Γιάννενα. Ο Αστέρας Τρίπολης είναι στο κόλπο.
Είναι σοβαρό μάτς για αυτόν, γιατί έχει 23 βαθμούς, έναν λιγότερο από τη Λάρισα. 22 έχει ο Λεβαδιακός. Απλώς έχουμε το ερωτηματικό. 19 έχει ο Ηρακλής, μην κοιτάς που 16. Ήδη κάποιες ομάδες έχουν πέσει και δεν το ξέρουν. Αυτό είναι το ερωτηματικό έχουμε. Όπως το έχουν και οι άλλοι το ερωτηματικό. Που άμα εφησυχάσει όποιος αστέρας, μπορεί να μην πάρει βαθμό από εδώ και πέρα. Γιατί σου λέει, εντάξει, σωθήκαμε εμείς. Θα πέσουν οι άλλοι. Και μπορεί να φάει καμία κεφαλιά στο τέλος. Είναι ύποπτα αυτά τα παιχνίδια. Ναι. Το βράδυ Κέρκυρα Ολυμπιακός, με τον Ολυμπιακό να ανησυχεί ακόμα και για το ποιος ορίστηκε βοηθός, ακόμα και για το αν θα παίξει δυνατά η Κέρκυρα, ακόμα και αν είναι το χορτάρικο το κουρεμένο. Δεν πιστεύουν ότι θα κερδίσουν ούτε την ΚΑΠΑ 17 στο διπλό. Εκεί έχει φτάσει ο Ολυμπιακός. Ξέρεις τώρα γιατί το λέω αυτό. Δες, ο Λεβαδιακός και ο Αστέρας Τρίπολης έχουν 22 και 23. Ναι. Ο Ηρακλής αν έχει 19, αν τους έχει δηλαδή τους βαθμούς γιατί θα του επιστραφούν. Ναι, ναι, έχει 19. Ο φύλαθλος του Όφη των Τρικάλων ή του Άρη θέλει να περάσει μία από αυτές τις ομάδες. Ο Ηρακλής να περάσει έναν από τους Λεβαδιακό και Αστέρα Τρίπολης, διότι αν τελειώσει το πρωτάθλημα με τη Βέρεια πεσμένη, δεν έχει κίνητρο. Σωμένο τον Ηρακλή και πεσμένο είτε τον Αστέρα είτε τον Λεβαδιακό και πέσει και ο Ηρακλής λόγω άδεια. Θα πάρει τη θέση του Ηρακλής. Δεν θα πέσουν τρεις. Πρέπει τρεις ομάδες να μην έχουν αδειοδότηση. Για να υπάρχει θέμα και τρίτης ομάδας που θα ανέβει από την... Α, έτσι. Α, μόνο αν είναι παραπάνω να πέσουν, ναι, από... Ακόμα και αν είναι δύο οι ομάδες, υπάρχει ένα θέμα ερμηνείας. Το αφήνουν ανοιχτό. Αλλά θα μπλέξουμε δηλαδή τώρα, ας μην το αναφέρουμε. Ας έχουν όλοι κίνητρο όπως έχουν και θα ξεκαθαρίσουν όλα αυτά αργότερα, μέσα στο Μάιο. Ναι. Τώρα το κατάλαβα πώς το λες. Ναι. Ότι πρέπει τουλάχιστον τρεις να πέσουν για να τίθεται θέμα. Δηλαδή, όλες τις αλφα που μπορεί να πέσουν αγωνιστικά σώζονται. Αν υπάρχει μία ή δύο ομάδες που πέφτουν. Οι δύο που δεν θα πάρουν αδειοδότηση θα καταλάβουν τις δύο τελευταίες θέσεις. Ναι. Αλλά όταν είναι τρεις, θα πέσουν και οι τρεις. Ναι. Αν είναι για αδειοδότηση. Ναι. Και θα ανέβει από την Β' Εθνική. Και αν είναι πέντε. Γιατί έχει ακουστεί ότι μπορεί να είναι και έξι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ανοίγει μετά πάρα πολύ το πράγμα. Λοιπόν, ωραία. Με alter ego στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αν δεν κάνει ενδύματα για όλα τα γούστα. Ναι. Και με μοναδικά σχέδια, η εταιρεία που ντύνει και το βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Γαμπριάτικα κοστούμια, πολύ καλή casual ένδυση, ακόμα και γυναικεία πολύ ωραία κομμάτια. Να πάτε εκεί να διαλέξετε και να πληρώσετε πολύ χαμηλές τιμές. Είναι σαν να είσαι μονίμως σε περίοδο εκπτώσεων εκεί στα Alter Ego, 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία και Πασαλίδο 85 στην Καλαμαριά. Και με ήδη υγιεινή φτύκα στη δεύτερη ώρα, με επώνυμα πλακίδια ισπανικών και ιταλικών οίκων, πορευόμαστε. Απόλλωνος 37-39 στην Καροτούμπα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-905-503. Στην ερώτηση του φίλου για το πού θα... πάρουν θέση οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ σήμερα στο Περιστέρι, θα μας απαντήσει ο Γρηγόρης Πατρίδης που είναι στην Αθήνα ήδη. Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Καλά, καλά, μια χαρά. Τι καιρό έχει η πόλη που σε φιλοξενεί το μισό διάστημα της χρονιάς? Έχει γύρω στις 18-19 βαθμούς. Αλλά ενώ βγαίνει λίγο ο ήλιος, μετά έχει και κάποια σύννεφα, είναι λίγο περίεργος ο καιρός. Ωραία, ωραία. Ούτε κρύο ούτε ζέστη. Για ποδοσφαιρικό παιχνίδι είναι εξαιρετικός ο καιρός. Μια χαρά. Αν αυτό. Δεν θα βρεις δικαιολογία δηλαδή το απόγευμα, αν κάτι δεν πάει καλά, δεν είχε καλό καιρό? Όχι, όχι. Μπράβο. Πού θα φιλοξενηθούν οι φίλοι του ΠΑΟΚ σήμερα στο γήπεδο? Επειδή και χθες είχαμε αρκετά μηνύματα στο ΠΑΟΚ 24 σε διάφορα θέματα, γι' αυτό το λόγο. Είναι πολύ αθηνοί οι ΠΑΟΚ που ενδιαφέρονται. Ναι, εννοείται. Μπήκαμε στη διαδικασία να ψάξουμε λίγο το θέμα και να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν υπάρχει καμία συνεργασία των δύο ομάδων για ανταλλαγή εισιτηρίων, δηλαδή δεν έχει πάει ΠΑΟΚ εισιτήρια, οπότε είναι θέμα απόφασης της πλευράς του Ατρομήτου. Τώρα από τον Ατρόμητο αυτό που λένε είναι πως δεν θα ανοίξει ξεχωριστή θύρα για να φιλοξενήσει τους οπαδούς του ΠΑΟΚ και ότι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουν να φιλοξενηθούν οπαδοί του Δικεφάλου σήμερα στο γήπεδο στο Περιστέρι είναι να πάρουν εισιτήρια και να κάτσουν μεμονωμένα σε διάφορες ανοιχτές θύρες του γηπέδου. Το πέταλο δηλαδή εκεί που ανοίγει, που είναι πολύ μακριά και το πνεστία, θα είναι κλειστό? Ναι, αυτή είναι η απόφαση της πλευράς του Τρομήτου. Εγώ λέω ότι ρεαλιστικά, τώρα έχουμε 1 και 20,
σε κανένα δύο ώρα από τώρα μπορεί να αλλάξει αυτή η απόφαση και δεν το λέω σαν πληροφόρηση, έτσι μην υπάρξει παρερμηνία. Απλά το λέω επειδή έχουμε συνηθίσει πολλές φορές οι πολλοί παοξίδες που υπάρχουν στην Αθήνα και που μπαίνουν στη διαδικασία να παρακολουθήσουν τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ εδώ, κυρίως μιλώντας για τον αγώνα με τον Ατρόμητο, γιατί πάντα έχει κόσμο, μπορεί και να αναγκάσουν τους περιστεριώτες να αλλάξουν απόφαση την τελευταία στιγμή. Για να πάρουν λεφτά. Ναι, όχι μόνο αυτό, γιατί αν είναι πολύς ο κόσμος, νομίζω ότι είναι και θέμα δημόσιας τάξης να φιλοξενηθεί σε ξεχωριστή κερκίδα. Αυτό το μεμονωμένα δεν γίνεται για πολύ κόσμο. Ναι. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε. Τώρα, κατά τα άλλα, αυτή την ώρα που μιλάμε, αυτό που ισχύει είναι ότι όποιος θέλει να πάει στο γήπεδο στο Περιστέρι να δει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο, μπορεί να το κάνει για οποιοδήποτε θύρα, σαν μεμονωμένος οπαδός. Δεν υπάρχει οργανωμένη μετακίνηση για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Ωραία. Πάμε στα αγωνιστικά. Τι για την εντεκάδα που χθες δοκίμασε ο Ίβιτς και εντάξει, ίσως αυτή παρατάξει, ίσως κάνει κάποια αλλαγή. Ας μείνουμε σε όσο το τι δοκίμασε. Ναι, υπάρχει συγκεκριμένη δοκιμή του προπονητή στη διάρκεια της και της χθεσινής προπόνησης. Έτσι κι αλλιώς δεν είχε πάρα πολλές μέρες για να μπορέσει να προετοιμάσει την ομάδα του, μιας και επανέρχεται ο ΠΑΟΚ σε πρόγραμμα με αγώνες μεσοβδόμαδα και από εδώ και πέρα θα το αντιμετωπίσει αυτό και περισσότερες φορές. Τώρα στη δοκιμή νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες αλλαγές σχετικά και με τον τελευταίο αγώνα. Στην άμυνα έχουν προβάδισμα οι Μάτος, Κρέσπο, Μαλεζάς και Λέοβατς. Στα χαφ Τσίμιροτ και Κάτσε έχουν πολλές πιθανότητες να ξεκινήσουν. Βέβαια σε αυτή τη θέση δοκιμάστηκε και ο Σάκοφ, αλλά νομίζω ότι μάλλον θα ξεκινήσει ο Κάτσε και ενδεχομένως το γεγονός ότι επέμεινε περισσότερο στον Κάτσε σε δίδυμο με τον Τσίμιροτ να έχει να κάνει και με το επόμενο παιχνίδι, την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό. Και από εκεί και πέρα μιλώντας ο Χαρίσης ζει εκτός αποστολής. Είναι εκτός αποστολής. Ναι. Ρωτάω, όλοι να γίνει κάτι. Όσο ρωτάς, τόσο πιο εκτός θα πηγαίνει. Ναι. Αυτό είναι μια αλήθεια. Στο 4-2-3-1 που δοκίμασε ο Ίβιτς πάντως, η τριάδα πίσω από τον Κουλούρη, γιατί τον Κουλούρη έδειξε για βασικό επιθετικό, ναι, αποτελείται από τους Κίτσιους στα δεξιά. Είναι αυτό που το μιλήσατε χθες και το είδαμε και το απόγευμα στην πράξη στην προπόνηση. Κάμπος στα αριστερά και ο Μπίσεσβαρ ήταν αυτός που είχε ρόλο επιτελικού. Κάτσε, δύο πράγματα γι' αυτό. Εμείς βέβαια μιλήσαμε και το ανάποδο Κίτσιου Μάτος, αλλά θα επιμείνει προφανώς αυτό με το οποίο τελείωσε προχθές, το Μάτος Κίτσιου. Ναι. Και απ' την άλλη, ο Κάμπος αριστερά δεν πρέπει να έχει ξαναξεκινήσει, αν θυμάμαι καλά. Ναι, έχει βρεθεί στο παιχνίδι πάλι. Σπάνια τον χρησιμοποιούσε ως αριστερό εξτρέμ. Είτε ναι, με τον. Ναι, είτε με τον Ροντρίγκες, είτε με τον Ενρίκε, είτε με τον Μιστακίδη, όλοι βέβαια δεξιοπόδαροι είναι. Ο Κάμπος πολύ σπάνια έχει παίξει αριστερά. Ναι, σήμερα και νομίζω το παράδειγμα με τον Μιστακίδη, όταν τους χρησιμοποιούσε μαζί, δείχνει ότι και εκεί προτιμούσε να στείλει τον Μιστακίδη αριστερά και τον Κάμπος δεξιά, γιατί ο Αγκολέζος είναι καλύτερος στα δεξιά. Βέβαια σήμερα, επειδή ο Κίτσιου στο μεγαλύτερο μέρος των χθεσινών δοκιμών έπαιζε μπροστά, και μάλλον για εκεί τον υπολογίζει, ναι, νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να δοκιμάσει τον Κίτσιο στα αριστερά. Δηλαδή, έχει παίξει τα αριστερά ο Κίτσιο. Και... ναι, αλλά στο 3-5-2 του Τούντορ έχει κάνει καλά παιχνίδια ως full back αριστερά. Εντάξει, την έχει την κίνηση προς τα μέσα, ο Κάμπος δεν την έχει. Ναι, όντως, στο να συγκλίνει όντως μπορεί να είναι καλός. Απλά εγώ νομίζω ότι είναι μεγαλύτερη και η δυσκολία για τον παίκτη να παίξει. Είναι και εξτρέμ, παρότι τα τελευταία χρόνια τον έχουμε δει σαν δεξιό μπακ, δηλαδή δεν είναι κάποια άγνωστη θέση, από εκεί ξεκίνησε. Αλλά τώρα τον βάλει και στα αριστερά στην επίθεση μπορεί να είναι λίγο πιο περίεργο. Να δούμε αν στη διάρκεια της αναμέτρησης κάτι που με τον Κάμπος δεν το έχει κάνει, ότι τον ξεκινάει στα δεξιά, τις περισσότερες φορές μένει στα δεξιά, θα υπάρξει και αυτό το swap, δηλαδή που τους αλλάζει τους εξτρέμ πλευρά. Τώρα επειδή αναφέραμε. Swap, πώς το γράφεις αυτό, Γρηγόρη? Αυτό κάτι στα τέτοια δεν ήταν, ρε, στο χρηματιστήριο, στις μετοχές. Αυτά δεν ήταν τα swap. Αυτά είναι το Μοσχοβίτη, ρε. Ναι, τα κόλλησες κι εσύ. Μασχετικά είναι, είναι αυτά, ρε. Πώς το γράφεις, πώς το γράφεις το swap αυτό? SWAP. Και τι σημαίνει στα ελληνικά? Αυτή η αναλλαγή στην πλευρά για τους δύο εξτρέμ. Άμα το πεις στα ελληνικά, δηλαδή, είναι παρεξηγήσιμο. Όπως η μπασκετική, ο Χατζηγεωργίου, οπότε πρέπει να το πει στα αγγλικά. Να το πει ορολογία NBA, μην το πει στα ελληνικά.
Να μην μπεις μετάβαση, να πεις transition. Γιατί θα σε πούνε ότι είσαι και αμαθής, κατάλαβες. Για να γίνω λίγο σε Κισλόγλου, το πετάς αυτό στη διάρκεια της μετάδοσης μαζί με κανένα 2-3 κανάλα εντάξει. Και τρώει πρόλογο αυτός που σε ακούει, καταλάβει. Το σουάρ το καταλάβει. Νομίζουμε ότι μπήκε ο 9.58 ώρες στο Λίμπερο, κάνει παρεμβολές. Λοιπόν, αυτό που για να κλείσουμε τα της εντεκάδας, να πούμε ότι αναφέραμε τη χθεσινή την δοκιμή και συνήθως ο Ίβιτς αυτούς που δοκιμάζει αυτούς και επιλέγει, να δούμε αν θα το κάνει και σήμερα. Τερματοφύλακα δεν είπαμε γιατί δεν φάνηκε. Συνειδητά δεν το είπαμε, δεν φάνηκε. Είναι αρκετά ανοιχτό και νομίζω ότι εδώ στο αστεράκι που μπορούμε να βάλουμε είναι πως μια φορά που, την πρώτη φορά που είχαμε αναφέρει σαν ρεπορτάζ και το είχαμε κάνει και ξεχωριστό θέμα, αν θυμάστε, το ότι επιλέγει τον Μπρίκιτ στο παιχνίδι με τη Φιωρεντίνα στην Ιταλία. Ναι. Είχε ενημερώσει τον Σέρβο και είχαν και έναν διάλογο στην προπόνηση και ήταν σίγουρο ότι θα προχωρήσει αυτή την αλλαγή, παρότι τότε δεν το περίμενε κανείς. Τώρα σε αυτή την περίπτωση είναι λίγο πιο ρευστή η κατάσταση. Δηλαδή ο ίδιος ο προπονητής δεν έχει ξεκαθαρίσει 100% ότι είναι αποφασισμένος για την επιλογή του και νομίζω ότι ένας από τους λόγους που αμφιταλαντεύεται είναι και αυτό που ανέφερες πριν, Δημήτρη, το ότι αν μπει στη διαδικασία να επιλέξει κάποιον τερματοφύλακα σήμερα, μπορεί να πρέπει να το στηρίξει για επόμενα παιχνίδια, γιατί η rotation στη θέση είναι πολύ πιο δύσκολο να γίνει συγκριτικά με άλλες θέσεις μέσα στην ομάδα. Ναι. Ωραία. Λείπει ο Πρίγιοβιτς, λείπει ο Πέλκας, ο Μιστακίδης βεβαίως. Αυτές είναι οι αποσύσεις για να μην ξεχνιόμαστε. Όσοι έμειναν εκτός αποστολής. Πήρε τον Ουάρντα, πήρε 19 παίκτες. Ο Ουάρντα τώρα είτε συγχωρέθηκε, είτε έτσι έπρεπε, είτε λόγω των απουσιών. Πάντως είναι στην αποστολή. Είτε θα του γίνει το καψόνι της τελευταίας στιγμής και θα μείνει ο Δελγιανίδης στην αποστολή και θα μείνει εκτός ο Ουάρντα. Παίζει και αυτό. Εντάξει. Και κάτι τόσο ιδιαίτερο, αλλά μπορεί και να το δούμε. Δεν είναι και κάτι πολύ, κάτι που θα το περιμένουμε. Πήρε μια κίτρινη, κάρτα ο Ουάρντα. Προειδοποίηση. Ναι, σίγουρα. Και εκτός από τον προπονητή την πήρε και από τον τεχνικό διευθυντή, γιατί και με εκείνον είχε έναν πολύ έντονο διάλογο για αυτά που πρέπει να κάνει και γενικότερα για αυτά που πρέπει να κατανοήσει για την αλλαγή περιβάλλοντος, γιατί νομίζω ότι ο ίδιος ακόμα δεν έχει προσαρμοστεί 100%. Να πούμε πως ο ΠΑΟΚ σήμερα δοκιμάζεται μακριά από την Τούμπα, στην οποία στους 6 τελευταίους αγώνες, μιλώντας για το πρωτάθλημα, έχει καταφέρει είτε εύκολα είτε δύσκολα να πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης. Αλλά αυτό δεν ισχύει για τις αναμετρήσεις, γιατί η τελευταία φορά που πανηγύρισε ένα τρίποντο ήταν στη Λάρισα, τότε που είχαμε πάει μαζί, Δημήτρη, για τον εκτός έδρας αγώνα. Όλα τα διπλά τα έχω πάρει, ναι. Ναι, Γρηγόρη, πάντα εγώ που είμαι. Με τη Λάρισα και ο... πώς το λέγανε το μάτι, τον Τιφλόρε, και ο Κάρχας να πήγαινε, θα το έπαιρνε. Ναι. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Είχε κάνει ένα φοβερό σχόλιο ένας συνάδελφος στη Λάρισα τότε, πριν από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, βασικά στο ημίχρονο του παιχνιδιού, και έλεγε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει το momentum. Γιατί αν θυμάστε εκείνο το παιχνίδι ήταν ξαναβολής. Και αν ο ΠΑΟΚ το έπαιζε όπως είχε οριστεί κανονικά, θα ήταν στο πρώτο κακό διάστημα που είχε μέσα στη χρονιά. Και αυτό που μας ανέβαινε είναι πως, αν είναι δυνατόν, δηλαδή τώρα που ο ΠΑΟΚ έχει τόσο πολύ μεγάλη φόρμα και η Λάρισα έχει τόσο πολύ μεγάλο πρόβλημα, να είναι η ώρα να γίνει αυτό το παιχνίδι εδώ στη Λάρισα. Τέλος πάντων, πρέπει να πάρει διπλό, γιατί η τελευταία έχει ανεπιτυχή αποτελέσματα, δύο ισοπαλίες και μία ήττα, και η τελευταία ήττα στην έδρα της ΑΕΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο ήταν με κατεβασμένα τα χέρια και με πολύ κακή αγωνιστική εικόνα. Και νομίζω ότι το χρειάζεται και για ψυχολογικούς λόγους, γιατί τα αποτελέσματα μπορούν να βοηθήσουν την ίδια την ομάδα να καταφέρει να προχωρήσει και να αφήσει πίσω της ένα διάστημα στο οποίο δείχνει ότι δεν πατάει και τόσο καλά. Και υπάρχει περίπτωση, αν κερδίσει, να είναι δεύτερος από σήμερα, από αύριο, και υπάρχει περίπτωση να πάρει και δεύτερο πόντο ενός play-off. Ναι, αν δεν κερδίσει και αυτό, είναι πολλά τα σημαντικό. Και γενικά νομίζω ότι είναι από τις πρώτες αγωνιστικές που μπορούμε να δούμε και διαφοροποιήσεις στις ομάδες που λογικά θα συμμετέχουν στα play-off. Γιατί εγώ νομίζω ότι και ο Πλατανιάς μπορεί να βάλει πολύ δύσκολα στην ΑΕΚ αυτό το παιχνίδι. Και έχει κίνητρο και έχει και αρκετά ανταγωνιστική ομάδα. Τώρα να αναφέρουμε... Απλά ορίστηκε για άλλη μια φορά Αθηναίος διαιτής στην ΑΕΚ και μάλιστα ο Καλογερόπουλος, όχι όποιος. Ήταν ορισμός πανηγυρικός για τον Μελισσανίδη. Τώρα
να προσθέσουμε στα του ρεπορτάζ για το σημερινό παιχνίδι ότι μαζί με την ομάδα θα είναι και ο κύριος Μίχελ, ο οποίος είναι τεχνικός διευθυντής. Προφανώς και δεν είναι είδηση αυτή που μεταφέρω, απλά να θυμίσουμε ότι έχει μια τιμωρία για την συμπεριφορά του στο παιχνίδι με τον Πανιόνι στην Τούμπα. Η τιμωρία που είχε βγει από τον πειθαρχικό όργανο της Super League ανέφερε πως για 20 ημέρες δεν θα έχει το δικαίωμα εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους. Ναι, και αυτό έχει ουσία, γιατί ο Μίχελ εδώ και μήνες επιλέγει να είναι εντός αγωνιστικού χώρου στα μάτια του ΠΑΟΚ. Είναι δίπλα στον πάγκο. Δίπλα στον πάγκο. Ναι, και στο παιχνίδι με την Ξάνθη τον είδαμε να έχει και έντονα παράπονα με όσα έκαναν ο Λουτσέσκου και οι υπόλοιποι στον πάγκο της Ξάνθης. Ναι, από κάποια στιγμή από το φθινόπωρο και μετά είναι εκεί, δίπλα στον πάγκο. Ναι, αυτή τη φορά δεν θα μπορεί να, να το κάνει αυτό. Απαγορεύεται, η διευκρίνηση είναι ότι του απαγορεύεται ίσως στον αγωνιστικό χώρο και προφανώς δεν πρέπει να γραφτεί το όνομά του και στο φύλλο αγώνα. Ναι. Κατά τα άλλα μπορεί να παρακολουθήσει κανονικά την αναμέτρηση από τις κερκίδες του γηπέδου του Ατρομήτου. Οπότε νομίζω ότι αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους θα βρεθεί σήμερα στην αναμέτρηση και θα είναι και πάλι ουσιαστικά δίπλα στην ομάδα. Μια έτσι διαφοροποίηση, και αυτή όχι ιδιαίτερα σημαντική, αλλά είναι κομμάτι του ρεπορτάζ, έχει να κάνει με το ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα μείνει σε ένα ξενοδοχείο που επιλέγει να μείνει όταν έχει αγώνες στην Αθήνα. Επέλεξε κάποιο άλλο κατάλημα στο κέντρο. Έχει ξαναμείνει εκεί. Ναι, έχει ξαναμείνει όντως, απλά δεν πρόκειται. Στην με την ΑΕΚ εκεί έμενε. Πολύ κακό αυτό, Σταύρο. Δεν ξέρω. Δεν μπόρεσε πάντως να το αποφύγω, αλλά το είπες. Ναι. Ενώ όταν ήταν σε άλλο, πήγε όλο διπλά. Επιλογή, γιατί στην πρώτη του επιλογή διενυκτέρευσε η ομάδα του Ατρομήτου. Οπότε δεν θα μπορούσε να συμβεί αυτό με τις δύο ομάδες να διασταυρώνουν ταξίδι του σήμερα. Και χθες είχε πολλούς μαθητές από σχολείο Θεσσαλονίκης εκεί στο ξενοδοχείο. Ναι, ναι, ναι. Οι οποίοι ουσιαστικά βρήκαν την ευκαιρία να βρεθούν κοντά σε ποδοσφαιριστές της ομάδας, να βγάλουν. Και ποιος είναι ο πιο δημοφιλής, ό,τι και να γίνει. Ο Αθανασιάδης είχε την επιτυχία του, ναι, να το συζητάμε. Φοβερό. Να το λέμε και αυτό. Ό,τι και να γίνει, όπου και αν πάμε, στο οποιοδήποτε αεροδρόμιο, οπουδήποτε υπάρχουν παοξίδες, τον Αθανασιάδη σπέβδουν να βγουν φωτογραφία. Είναι αυτός που αγαπάμε να μισούμε. Υπάρχει πολύ ωραίο θέμα στο ΠΑΟΚ 24 για ένα ουσιαστικά αίτημα από έναν νεαρό φίλο του Κλάους να πετύχει ένα γκολ και να το αφιερώσει. Έχει και σχετική ζωγραφία, οπότε μπορεί να μπει και ο κόσμος να το δει. Ναι, ναι. Είναι από τα πολύ ωραία αυτά. Γενικά μας λείπουν αυτά, οπότε όσο περισσότερο υπάρχουν τόσο καλύτερα. Ωραία. Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε. Θα σε ακούσουμε στη μετάδοση 5 και 4. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι, καλή παραμονή εκεί. Όπως φυσικά θα έχουμε και μετάδοση από το Ηρακλής Λεβαδιακός. Είναι το απόγευμα τέτοιο. Τι ώρα πήγε, τι ώρα είναι. Η ώρα είναι 1:30. Ώρα να γευτείς λαχταριστό κοτόπουλο σχάρας άνεθος τον ή κοτόπουλο σούβλας. Μόνο στο Grill House Μακεδονίας 30 στον Εύωσμο. Εγώ πάντως, φιλαράκι, μια συμβουλή θα σου δώσω. Μη σε πιάσεις το στόμα της η πεθερά σου, γιατί κάηκες. Έχει μια γλώσσα, να, με το συμπάθι. Βρε δε μπάνα λέει, σαν τη γλώσσα της πεθεράς 35 εκατοστών, με το συμπάθιο, από το γυράδικο στον Εύωσμο δεν έχει. Grill House το γυράδικο. Δοκίμασε τώρα τη γλώσσα της πεθεράς σε αφράτη μπακέτα 35 εκατοστών. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη! Με ζουμερό χειροποίητο γύρο χοιρινό οικοτόπουλο ή καταπληκτικό ελασσονίτικο να γλύφει στα δάχτυλά σου. Grill House το γυράδικο. Μακεδονίας 30 στον Εύωσμο. Τηλέφωνο delivery 2310-75-75-78 για όλη τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Γιατί το γυράδικο γλώσσα έχει και μιλιά δεν έχει. Κλείσαμε τα πιο πολλά από όσα είχαμε να πούμε για το Ατρόμητο ΠΑΟΚ, το σημερινό. Εγώ το μόνο που άφησα σαν κενό είναι τι θα γίνει με τους φιλάθλους, αλλά νομίζω ότι θα γίνει αυτό που γίνεται κάθε φορά. Δηλαδή ότι θα υπάρχει μια σιωπηρή συμφωνία, αυτοί που θα πάνε εκεί και θα είναι ΠΑΟΚτζίδες, να μην έχουν, ας πούμε, προκλητικό παρουσιαστικό, ιδιαίτερα κασκόλ εκτός γηπέδου κλπ. Και ότι θα μπουν σε ένα συγκεκριμένο χώρο, πληρώνοντας το εισιτήριό τους, να δουν το παιχνίδι. Συνήθως τη βρίσκουν τη λύση. Να, στο Περιστέρι. Αυτό. Δηλαδή, ουσιαστικά η αστυνομία
έρχεται να μας λύσει προβλήματα που χωρίς την παρουσία της δεν θα τα είχαμε. Οπότε αυτό θα κάνει και σήμερα. Υποτίθεται ότι απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση, αλλά θα γίνει κανονικά με την, ας πούμε, ανοχή όλων των πλευρών. Απίστευτα πράγματα. Πάρε 25 πήγε, ξεφύγαμε. Πάμε τελευταίο διάλειμμα για να δούμε τα υπόλοιπα ποδοσφαιρικά σε πολύ λίγο από τώρα και ένα ακόμα θέμα για την ομάδα του μπάσκετ. Δεν είναι περίεργο που παίζει ο ΠΑΟΚ και είμαστε εδώ. Που δεν έχει κατέβει κάτω. Κάτι είχε πάθει ο Μπάτζοβιτς με τα πλευρά σου. Όχι. Ναι. Τι, κατάθλιψη. Που δεν θα είμαστε στο παιχνίδι. Είναι σπαστικό πράγμα αυτό. Να μην είσαι στο παιχνίδι. Δεν συμβαίνει πολύ συχνά. Μια λιβαδιά νομίζω ότι έχει έτσι που δεν την προτιμάς. Δεν πάω λιβαδιά. Ναι. Μέχρι να κάνει τουαλέτες ο Κομπότης δεν ξαναπάω. Αισθητικούς. Δεν έχει τουαλέτες. Σε πιάνει κατούριμα και πας στο νοικοταφείο δίπλα. Τι λες τα βράδια μου σοβαρά. Ναι. Κατουράς στο νοικοταφείο. Έχω κατουρίσει προγόνους. Δεν έχει τουαλέτα. Λέ, τι κοιτάς. Το Κομπότης Αρίνα. Το χειρότερο γήπεδο. Το χειρότερο γήπεδο με διαφορά από το δεύτερο. Φίλος μας ρώτησε νωρίτερα για τον Ίβιτς και πότε έχει συμβόλαιο. Ένα συνένα έχει υπογράψει, αλλά πραγματικά δεν έχει καμία σημασία ιδιαίτερη αυτό. Σημασία. Εκτός αν σε ενδιαφέρει η αποζημίωση του προπονητή σε περίπτωση που. Αν θέλει ο Σαββίδης να τον κρατήσει, θα τον κρατήσει. Θα κάνει και 2-3 χρόνια συμβόλαιο. Αν δεν θέλει, δεν θα παίξει κάτι ρόλο. Προφανώς θα παραμείνει και θα υπογράψει νέο συμβόλαιο. Πόσο έχει, 2 χρόνια. Όχι, δεν έχει. Άλλο Στέφενς τώρα, άλλο Στέφενς. Λέω ρε παιδί μου που δεν παίρνω. Ο ξένος αυτός τώρα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ο Ίβιτς είναι εδώ, άνθρωπος της ομάδας. Νομίζω δηλαδή αυτό που αισθάνομαι ότι δεν έχει ιδιαίτερη αξία να λέμε ότι έχει συμβόλαιο. Εντάξει. Η διάθεση είναι να παραμείνει και εντάξει, αν έχει σημασία να υπογράψει και για τα επόμενα χρόνια. Να εξελιχθεί ένα πλάνο. Ένα πλάνο με ένα σταθερό προπονητή. Αλλά είπαμε, στον ΠΑΟΚ όλα κρίνονται από τα αποτελέσματα. Όπως και να το κάνουμε, κρίνονται δύο στόχοι τώρα στον επόμενο μήνα. Για μην λέμε για τον ΠΑΟΚ βασικά. Ο ΠΑΟΚ είναι ο μόνος που δεν άλλαξε προπονητή. Που παλεύει να φτιάξει μια υπεραξία στον προπονητή του. Αν υπάρξει την ευκαιρία ή όχι, είναι δικό του θέμα. Αλλά όλες τις προδιαγραφές τις έχει. Κατά κάποιο τρόπο ο πρωταθλητής δεν είναι ο πιο πετυχημένος κάθε χρονιά. Πήρε το πρωτάθλημα. Λοιπόν, αυτός ο συγκεκριμένος άλλαξε 4. 5. Η ΑΕΚ άλλαξε προπονητές. Ο Παναθηναϊκός άλλαξε προπονητές. Τι να κάνουμε. Δύο. Τι να κάνουμε. Μόνο ο ΠΑΟΚ δεν άλλαξε. Τι να πεις, ότι δεν στηρίχθηκε ο Ίβιτς. Μια χαρά στηρίχθηκε ο Ίβιτς. Και στηρίζεται. Και όλες οι αποφάσεις περνάνε. Ένα πολύ ωραίο θέμα στο ΠΑΟΚ 24 με ένα από τα παιδιά τα οποία εκεί περίμεναν, φωτογραφήθηκαν με την ομάδα του ΠΑΟΚ και επειδή είπαμε ότι πάντα είναι πρωταγωνιστής ο Αθανασιάδης, έλαβε και μια ζωγραφιά, να πω, ναι, μια ζωγραφιά πολύ ωραία. Του μοιάζει. Του μοιάζει ο ποδοσφαιριστής και ο Νίκος εδώ, ο Πιτσιρικάς, του έγραψε και να μου αφιερώσει και το επόμενο γκολ σου. Πολύ ωραίο θέμα αυτό. Δημοτικό πάει. Στάνταρ, ναι. Έχεις το δίκιο. Είναι η κάρτα αυτή που βγάζει η ΠΑΕ και τη βάζει μαζί με τα περιοδικά, με τα έντυπα που κυκλοφορεί, που είναι το κάρτ ποστάλ, ας πούμε, και έχει τη φάτσα του παίχτη και το έχει κάνει ίδιο. Έχει βάλει και το 33, έχει βάλει να το χρυσό και το μαύρο. Ένας υπέροχος παίχτης, να είσαι γρήγορος, δυνατός και αποφασιστικός επιθετικός. Και να βάζεις γκολ και να μου το αφιερώσεις. Να μου αφιερώσεις ένα γκολ. Μια χαρά το παουξάκι. Ο Στέφανος το ανέβασε στο Instagram που το ανέβασε. Μια χαρά. Η ευχή. Ο Αθανασιάδης που είχε βάλει τον γκολ της χρονιάς φέτος στο φιλικό, Απίστευτο γκολ. Εκείνο το. Η έμπνευση, όλη η εκτέλεση ήταν. Απίστευτο γκολ. Φοβερή. Είναι αυτό που λένε ότι στα φιλικά μπαίνουν τα καλύτερα γκολ. Ναι. Πάμε γρήγορα στο μπάσκετ και στον Νίκο Μοσχοβίτη να μας πει αν είναι σοβαρή αυτή η υπόθεση και τι λένε και από την ΚΑΕ για τον Σόμπι που έχει υπογράψει άλλη ομάδα. Ή αν. Εντάξει. Είναι κάτι αναμενόμενο. Για να προχωρήσουμε στο κλείσιμο, μια και το βόλεϊ περιμένει, αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Σύρο, να δούμε ποιος θα είναι αντίπαλος στα ημιτελικά, τα οποία θα μας απασχολήσουν από την επόμενη εβδομάδα. Αν περάσει Σύρος, μια Σύρο πάμε πλάκα-πλάκα. Ναι. Νίκο, τι, πού τον Νίκο έχουμε. Τώρα θα τον έχουμε, τον κύριο Μοσχοβίτη. Καλησπέρα σας. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Όλα καλά.
Μπήκαμε με το καλησπέρα κατευθείαν και νόμιζα ότι δεν ήταν για μένα. Όλα καλά, όλα καλά. Έλα, γιατί σε πουλάει τρέλα ο Ατρίδης. Λέει κάτι για transition, κάτι για swap. Αυτό με το swap. Ναι, ναι. Ωραίο, ωραίο. Αυτό και στο μπάσκετ γίνεται. Δεν το ήξερες, πλευρές. Δεν το είχα ξανακούσει, είναι η αλήθεια. Μάλιστα. Το είπε επίτηδες. Είναι κάποιοι ορισμοί εσείς που κοροϊδεύετε, οι οποίοι δεν μπορούν να μεταφερθούν σωστά στα ελληνικά. Δηλαδή, το swap, ας πούμε, είναι ένας ωραίος ορισμός. Καλά ρε πλάκα κάνεις τώρα. Θα ακούσει ο Πάμπης ο Σουγιάς στις 6 παρα 10 ότι στο 30 άλλαξε πλευρές ο Ίβιτς και θα το καταλάβει καλύτερα άμα πει έκανε swap τους ακραίους επιθετικούς. Θα πρέπει να οδηγηθούμε όλοι προς τα εκεί, να ανεβάσουμε το επίπεδο σε αυτό το κομμάτι. Ρε ο Χατζηγιούργιου. Για να λέμε κάνει swap τον Κάμπος με τον Τι σας έχει εγώ, κάνει ο Χατζηγιούργιου. Θα σου πω εσύ τώρα, δηλαδή ναι, το pick and roll πώς θα μπορούσε να είναι στα ελληνικά. Δεν μπορεί να είναι. Σκρινάρει και γυρίζει. Σκριν και κόψιμο. Ναι. Κόψιμο δύσκολα. Δεν πάει διαφήμιση στο δημότιο. Όχι, ναι, το δηλαδή... κόψιμο το χρησιμοποιούν. Κόψε, κόψε, λένε συνέχεια οι παίκτες. Όλα έχουν μετάφραση τώρα, μην κορυδεύω, όλα έχουν μετάφραση. Όλα γύρω λέγονται. Pick and roll. Weak side δεν μπορείς να πεις αδύναμη πλευρά. Αδύναμη πλευρά, τα high post δεν μπορείς να πεις. Χθες ας πούμε κάναμε μια κουβέντα και λέγαμε για το wingspan. Ωραία, ενός αυτό είναι, νεαρού αυτό είναι κάτι, ένα πιάτο στο τέτοιο. Για το σπανούλι. Στα KFC, πιάτο είναι αυτό. Είναι το άνοιγμα των χεριών. Πώς λέγεται αυτό? Που έχει ο παίχτης, wingspan. Wingspan. Wing, άμα το πεις αυτό σε μετάδοση, θα έρθω να σε χτυπήσω, να ξέρεις. Από το φτερό. Wing. Εγώ νομίζω ότι είναι πιάτο στο KFC αυτό, ανευπλάκας τώρα. Έστα, φτερά κοτόπουλου. Ναι, ναι, ναι. Για λέγε. Πω, τι αρρώστια είναι αυτό. Άλλο έχουμε. Κάτι άλλο τώρα δεν το έχω προσπαθώ. Εκεί που ξέρασα ήταν με τον Ασπρούλια, την άμυνα Σάντομ. Εκεί ξέρασα πραγματικά. Έχει πολύ μεγάλο. Έχει πάρα πολύ βγαίνει πίσω από το screen. Αυτό ναι, είναι ναι, Σάντομ. Στη σκιά του. Εκείνος που αγχώνεται ναι. και στεναχωριέται με αυτά είναι ο Σκουντής που πάντα όταν μιλάει με κάποιον και ο άλλος του το παίζει έξυπνος, μεταφράζει στα ελληνικά. Ναι, γιατί ναι, ο άνθρωπος ναι. ξέρει, δεν θέλει να το παίξει τώρα. Είναι ο καλύτερος από όλους. Δεν θα μας πει τώρα εσύ ρε, εσύ τάδε. Δημοσιογραφής και η τάδια προπονητή την ορολογία να μας το παίξει έξυπνος και το μεταφράζει αμέσως. Ο οποίος ναι. Κουντής, επειδή τα τελευταία χρόνια νιώθει το βάρος των ετών πάνω του, ναι. Έχει περάσει σε άλλο επίπεδο. Έτσι. Δηλαδή, οι ιστορικές αναδρομές του είναι κάτι σαν. Είναι ο Παπαρηγόπουλος του μπάσκετ. Κάνει πλέον ιστορική καταγραφή. Νίκο, αυτόν τον αθλητή, τώρα βέβαια μπορεί να είναι και λάθος που μιλάμε γι' αυτό. Ναι. Για την ομάδα εφήβων, είχες άποψη πριν την δεις χθες, είχες ξέρω. Κοίτα, είναι ένα παιδί που συμμετέχει σε προπονήσεις πρώτης ομάδας από το ξεκίνημα της σεζόν. Ωραία, έτσι. Αυτό, έχει ναι. πολύ, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση παίχτη, γιατί εντάξει, τώρα, όταν βλέπεις τους μικρούς να είναι στην πρώτη ομάδα, εντάξει, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις και πολλά. Όταν τους βλέπεις την ηλικία τους μπορεί να έχεις μια εικόνα για το τι παιχνίδι κάνουν και πώς παίζουν. Mm. Έχει πραγματικά πολύ ωραία στοιχεία ο νεαρός ο Καμπουρίδης. Πολύ ωραία στοιχεία. Δηλαδή ένας παίχτης εκεί στο 4-5, πολύ δυναμικός, πολύ καλό κορμί. Ύψος. Δηλαδή περίπου στα 2 μέτρα είναι, αν δεν κάνω λάθος. 4-5, 2 μέτρα. Και αυτός... Εντάξει, σε αυτές τις ηλικίες. Πόσο χρόνο είναι αυτές τις ηλικίες, ναι. 18. Έφυγος. Δεν ψηλώνει άλλο. Θα ψηλώσει λίγο ακόμα, εντάξει ρε, αλλά είναι η άλλη πιο κοντή. Θα το βγάλουμε στο 4-5 παίζει με 2 μέτρα. Στο 3 πρέπει να το βγάλουμε. Θα βγει σιγά. Τώρα δεν είναι ανάγκη να μείνουμε και πάρα πολύ στον μικρό. Απλά χθες επειδή έτσι να το παρακολουθήσουμε και το παιχνίδι, δηλαδή ήταν αυτός που καθόρισε την νίκη, την πρώτη νίκη στο Final Four του ΠΑΟΚ και επί της ΧΑΠ. Που δεν ήταν ημιτελικό το χθεσινό, έτσι. Ναι, ναι. Έχει ο ΠΑΟΚ μάτς και με τον Άρη και με τα Αστέρια. Mm-hmm. Ωραία. Πάμε στους άντρες. Η υπογραφή του Σόμπεϊ σε άλλη ομάδα είναι κάτι που επηρεάζει στο δίπλο τον ΠΑΟΚ. Υπογραφή που αφορά την επόμενη, τη συνέχεια τη σεζόν. Κοίτα, δεν νομίζω ότι ήταν και κάτι μη αναμενόμενο να το πω. Ήταν κάτι περίεργο. Εντάξει, ότι ο ΠΑΟΚ θα ήθελε να κρατήσει το Σόμπι, okay, ήταν μια διάθεση δική του. Απλά αυτό που μου έκανε εμένα εντύπωση ήταν ότι ασφαλώς έμεινε στην ομάδα που ήταν. Δηλαδή, σίγουρα εντάξει, θα πήρε καλά λεφτά. Θα πήρε και ένα διετές συμβόλαιο και σε μια ομάδα η οποία αναπτύσσεται και θέλει να πάρει το πρωτάθλημα στην Αυστραλία. Okay. Απλά η πλευρά του γενικά ψαχνόταν για Ευρώπη. Ψαχνόταν ακόμα και για Summer League στο NBA. Γιατί βιάστηκε. Μου έκανε εντύπωση που ξαφνικά έγινε αυτό το πράγμα και ανακοινώθηκε τόσο γρήγορα από την ομάδα την προηγούμενη που ήταν εκεί στην Αδελαϊδα. Οκ, εντάξει. Με τον ΠΑΟΚ συμφωνεί μέχρι το τέλος της σεζόν.
Έτσι κι αλλιώς ξαναλέω ότι ακόμα και να γινόταν κάποια κουβέντα μετά το τέλος σεζόν και όλα αυτά για το Σόμπι, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το κρατήσει ο ΠΑΟΚ. Αφού στην έχει συμφωνήσει η κόρη με την προηγούμενη ομάδα του, θα επιστρέψει εκεί μετά τις υποχρεώσεις. Το θέμα είναι να είναι σοβαρός όσο θα παίξει ακόμα στον ΠΑΟΚ, γιατί είχε κατά ψέματα. Αυτό είναι σημαντικό. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και παίρνει τραβηγμένες προσπάθειες και λίγο είναι αλλού για αλλού. Αν είναι να μου χαλάσει την ομάδα, ας μην παίξει και καθόλου, να γυρίσει από τώρα. Είναι πολύ σημαντικό το να τον κρατήσεις συγκεντρωμένο σε αυτό που έχει να κάνει εδώ, μέχρι το τέλος, όποιο και είναι αυτό. Είτε είναι μια σειρά play-off, είτε είναι δύο, είτε είναι τρεις, έτσι. Γιατί μπορεί να φτάσει μέχρι και τρεις σειρές play-off ο ΠΑΟΚ. Και σε περίπτωση που γυρίσει ο Σάιμπερτ, τι κάνεις, βγάζεις αυτό να... Πάει ο Σάιμπερτ, δεν έχει παιδιά. Ο Σάιμπερτ πώς θα γυρίσει. Για το χρόνο. Όχι, ο Σάιμπερτ έχει τελειώσει για φέτος. Γιατί λέγανε μήπως για προλάβει το play-off, μήπως κάνει το ένα, μήπως κάνει το άλλο. Όχι, 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 μα για αυτό το λόγο έφυγε στην Αμερική. Γιατί δεν υπήρχε μέσα προλάβει τα play-off και έφυγε στην Αμερική προκειμένου να δει εκεί το δικό του γιατρό, να είναι στους δικούς ανθρώπους κοντά, προκειμένου να δει και τι θα κάνει με τον ώμο του. Ωραία. Γιατί δύσκολο θα το αποφύγει το χειρουργείο. Θυμίζουμε Σάββατο απόγευμα ΠΑΟΚ Κόρυβος με ένα ευρώ εισιτήριο. Με ένα ευρώ, με ένα ευρώ, ναι. Μπράβο. Με ένα ευρώ. Γενικά ο ΠΑΟΚ θέλει να δώσει λίγο μια διάσταση. Έτσι πιο γιορτινή σε αυτό το παιχνίδι. Ένα ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, ένα ευρώ εισιτήριο πρέπει να το έχει κάνει μία φορά και Παναθηναϊκός κάτι με τόσο δεκάδες. Αν είχε 10.000 κόσμο. Ναι, και είχε αρκετό κόσμο είναι η αλήθεια. Θα έχει και έκπτωση 10% στα προϊόντα της μπουτίκ του ΠΑΟΚ στο γήπεδο. Εντάξει, είναι μια καλή ευκαιρία. Είναι, εντάξει, σχεδόν τζάμπα είναι. Δηλαδή τώρα ένα ευρώ το να πάρεις και την οικογένειά σου και να πας στο γήπεδο να δεις ένα παιχνίδι μπάσκετ. Νομίζω είναι κάτι ωραίο. Θα έχει κάποιους διαγωνισμούς και η ομάδα. Τέλος πάντων, θα υπάρχουν και κάποια happenings εκεί πέρα μετά το τέλος του αγώνα. Γενικά ο ΠΑΟΚ θέλει να δώσει μια διάθεση έτσι γιορτινή σε αυτό το παιχνίδι, στο οποίο και ο Μάθιλ την νίκη, έτσι όπως και να το κάνουμε. Και περιμένει να έχει και λίγο περισσότερο κόσμο για να νιώσει λίγο και πιο ζεστά πριν τα play-off. Μάλιστα. Ωραία, Νίκο, ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Φτάσαμε στις 2. Από νωρίς, βέβαια, θα συνηθούμε με το Περιστέρι, φυσικά και με το Χατζόγλιο. Δύο παιχνίδια σήμερα από τον Λίμπερο για το πρωτάθλημα. Πάρα πολύ σημαντικά και για τον Ηρακλή βεβαίως, αλλά και τον ΠΑΟΚ που παίρνει σε μια σειρά κρίσιμων αγώνων. Με ΠΑΟΚ 24 τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 12, μαζί φυσικά στη δεύτερη ώρα με Alter Ego επιστρέφουν για πλήρη ανδρική ένδυση, τα πάντα, και κυρίως σε γαμπριάτικα κοστούμια, όπου τώρα σιγά σιγά αρχίζουν πιο έντονα οι γάμοι και μετά το Πάσχα. Γάμοι βαφτίσεις και χαμός θα γίνει. Mm-hmm. Δυτικά στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12, ανατολικά στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85. Και με πλακίδια και ήδη γίνεις φτύκας ολοκληρώνουμε την εκπομπή. Βρίσκονται στα ανατολικά, στην Κάτω Τούμπα, εκεί λίγο πάνω από τον κήπο του Καλού, στην Απόλλωνος 3739. Το τηλέφωνο είναι 2310-905-503. Πηγαίνετε ώρες καταστημάτων και βλέπετε τα επώνυμα πλακίδια και ισπανικών και ιταλικών οίκων, τα οποία έρχονται και στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. Πάμε, αύριο τα υπόλοιπα.